Είναι ένα θέμα το οποίο προκάλεσε αναστάτωση και ξεσηκωμό, μπορώ να πω, στο διαδίκτυο από μια ανακοίνωση που προέκυψε πριν από 2-3 μέρες από την Λαϊκή Ενότητα, που αναφέρει ότι μέσα στο περίφημο υπερταμείο βρίσκεται και η μίκρα του Ηρακλή, γιατί γράφει και τη λέξη Ηρακλής μέσα. Μετά βέβαια τα επόμενα 24 ώρα έγινε γνωστό από τον Γνωστικό Σύλλογο ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο θέμα, γιατί τα στρέμματα, η μίκρα ανήκει, δεν ανήκει στο δημόσιο, οπότε κανείς δεν μπορεί να την αγγίξει. Αλλά να μην τα λέω εγώ, να μας τα πει με κάθε λεπτομέρεια που το έχει ψάξει πάρα πολύ καλά, καλύτερα από τον καθένα μας, ο νομικός εκπρόσωπος του Γυμναστικού Συλλόγου, ο κ. Μιχάλης Γιάμπας, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα Γιαβλέ. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Ματζιούκη και στους ακροατές σας. Ήταν ένα θέμα που ήρθε λίγο έτσι κακός βέβαια, γιατί ουσιαστικά η ανακοίνωση δεν λέει την αλήθεια, αλλά μας αναστάτωσε, μας ξεσήκωσε. Φοβόμαστε και τη σκιά μας, το γνωρίζετε κι εσείς. Ναι. Η Ηρακλειδή στα τελευταία χρόνια έχουμε μάθει στα δύσκολα και υπάρχει μια καχυποψία πάντα με ένα δημόσιο το οποίο δεν πρέπει να έχει και πάντα την εμπιστοσύνη μας. Και όταν διαβάζουμε ένα τέτοιο κείμενο, λέμε τι γίνεται πάλι. Πάλι τα ίδια. Γιατί αν θυμάστε, πριν χρόνια τρέχαμε στην Ομαρχία ένα πρωί, δεν θα το ξεχάσω. Τότε πρόεδρος ήταν ο συγχωρεμένος ο Κώστας ο Τσιργογιάννης, που τρέχαμε στον κύριο Τζιτζικώστα, γιατί πάλι κάποιοι πήγαν να βάλουν χέρι στα στρέμματα, στα οικόπεδα, αν μπορώ να το πω. Κοιτάξτε κύριε Ματζιούκη, το θέμα υπάρχει, ας το πούμε, αλλά δεν υπάρχει θέμα με τον Ηρακλή, να διευκρινίσω δηλαδή. Πείτε μας αναλυτικά. Ωραία. Τον Ιούνιο εκδόθηκε μία απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικών, αν θυμάμαι καλά, Οικονομικής Πολιτικής, με το οποίο παραχωρούνται εκτάσεις σε μία νεοσύστατη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του Δημοσίου, κάπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 11.000 ακίνητα, κάποια εκατομμύρια στρέμματα. Μέσα σε αυτή τη λίστα που δημοσιεύτηκε υπάρχουν ακίνητα στην περιοχή της Μίκρας, τα οποία όμως δεν ανήκουν στον Ηρακλή. Είναι από τα γειτονικά, από τα πέριξ της ιδιοκτησίας του Ηρακλή ακίνητα. Επομένως, μετά από έρευνα που κάναμε στους κωδικούς αριθμούς με τους οποίους είναι καταχωρημένα στο κτηματολόγιο εκτάσεις αυτές, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει θέμα. Άλλωστε, και αν υπήρχε, θα ήταν αποσφάλμα από τη στιγμή που μόνο δημόσιες εκτάσεις μπορούν να παραχωρηθούν στο λεγόμενο υπερταμείο και όχι εκτάσεις είτε σωματείου είτε ιδιώτη. Mm-hmm. Άρα είναι ξεκαθαρισμένο να μην ανησυχούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και επίσης να διευκρινίσω κιόλας, για να είμαστε και έτσι λίγο νομικά ακριβέστεροι, το μόνο θέμα που θα μπορούσε να υπάρχει αφορά, ενδεχομένως, αλλά δεν υπάρχει, αφορά τα 18 στρέμματα που παραχωρήθηκαν κατά χρήση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και είναι όχι στην κυριότητα, αλλά στην κατοχή, να το πούμε έτσι, του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής, πέραν των 38 στρεμμάτων στα οποία έχει την κυριότητα. Εκείνα που είχαν δοθεί επί ορφανού, αν θυμάμαι καλά. Έτσι, για εκείνα μιλάμε. Εκεί μας είχε γίνει παραχώρηση χρήσης με σκοπό να αξιοποιηθούν προς ανέγερση γηπέδου. Και εκεί ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Μάλιστα. Άρα βγήκε αυτή η ανακοίνωση που δεν ξέρω τώρα από πού προέκυψε αυτή η πληροφορία, γιατί επαναλαμβάνανε μια ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας που γράφει όλα τα στρέμματα, εκατομμύρια όπως είπατε, που πηγαίνουν στο υπερταμείο. Έχουν βάλει και τη λέξη Ηρακλής μέσα και μας έκαναν να τρέχουμε πάλι. Ναι. Λανθασμένα βάλανε τη λέξη Ηρακλής. Υπάρχουν ακίνητα στην περιοχή της Μίκρας, τα οποία ανήκουν στο δημόσιο, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στο δημόσιο, δεν αφορούν την αθλητική εγκατάσταση του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής πάντως. Ούτε αυτήν που έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής. Να σας ρωτήσω επί της ευκαιρίας, μιας και το συζητάμε για τα στρέμματα του Ηρακλή, έτσι το γενικεύω, από τι κινδυνεύουν, αν κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν από κάτι? Γιατί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, και εσείς Ηρακλειδέας είστε, το ακούμε, έχουμε είτε πληροφορίες είτε αυτό που λέμε ράδιο Αρβίλα, ότι υπάρχουν τα αρπακτικά και αυτά ονειρεύονται και αυτά λιγουρεύονται και γι' αυτό τον Ηρακλή τον κυνηγάνε. Δεν είναι κάτι που το λέμε για πρώτη φορά αυτό, έτσι, και υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και ρωτάω αν κινδυνεύει από κάτι άμεσα. Ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής έχει μεγάλες οφειλές στο δημόσιο, το γνωρίζετε κι εσείς και οι ακροατές σας. Θα σας ρωτήσω και γι' αυτό σε λίγο. Ναι. Ναι.
και έχει και ακίνητη περιουσία. Όπως κάθε οφηλέτης, οπωσδήποτε η περιουσία του κάθε οφηλέτη είναι, ας το πούμε έτσι, σε κάποιο κίνδυνο κατασχέσεων ή πληστηριασμών από τον πιστωτή που στην προκειμένη είναι το δημόσιο. Ήδη από το 2011, όταν το δημόσιο, μάλλον το 2011 το δημόσιο έκανε την πρώτη κατάσχεση στην έκταση, στην αθλητική εγκατάσταση που έχουμε στους Χορταντζίδες. Mm-hmm. Σε αυτήν από τότε έγιναν στους σωστούς χρόνους τα δικόγραφα που έπρεπε, τα οποία δικάστηκαν και όπως γνωρίζετε το Φεβρουάριο του 2018 εκδόθηκε και η απόφαση υπέρ του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής που κρίνει ότι αυτά δεν μπορούν να κατασχεθούν. Και να σας δώσω και συγχαρητήρια γι' αυτό, γιατί ασχοληθήκατε με αυτό ως νομικός εκπρόσωπος. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία δεν έχει κλείσει οριστικά, γιατί το δημόσιο θεώρησε ότι έπρεπε να ασκήσει έφεση κατά αυτής της απόφασης. Ωστόσο, θεωρούμε ότι είναι αδύναμη η ισχυρισμή του δημοσίου και θεωρούμε ότι και η όποια προσπάθεια γίνει για τους Χορταντζίδες και η όποια προσπάθεια θα γινόταν για τη Μίκρα δεν έχουν νομικό έρισμα. Θεωρούμε δηλαδή ότι έχουμε δίκιο. Και αν θέλετε, σας το αναλύω γιατί. Επομένως, θεωρούμε ότι η περιουσία του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής είναι καθαρή. Βεβαίως εννοώ και στην ανάλυση. Εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, κοιτάξτε, περιουσία η οποία επιτελεί κοινοφελείς σκοπούς εξαιρείται από το οποιοδήποτε αναγκαστικό μέτρο εναντίον της. Δεν μπορεί δηλαδή και από το ίδιο το δημόσιο. Γιατί θα ήταν σαν να στρέφεται το δημόσιο κατά του εαυτού του, αν προσπαθούσε να βγάλει σε πληστηριασμό, να κατασχέσει και να βγάλει σε πληστηριασμό μια περιουσία η οποία από τη φύση της επιτελεί αυτόν τον ρόλο. Από όλες τις νομοθετικές διατάξεις, οι εγκαταστάσεις του Ηρακλή και στους Χορταντζίδες και στη Μίκρα είναι χαρακτηρισμένες ως αθλητικές. Mm-hmm. Επομένως, αν το δημόσιο στρεφόταν εναντίον τους, ο σκοπός, ο κοινοφελής, τον οποίο, ας το πούμε έτσι, ο Ηρακλής ως διαχειριστής εδώ και 110 χρόνια, αλλά και όσο έχει αυτές τις εκτάσεις επιτελεί, δεν θα έχανε το νόημά του. Αυτός ήταν ο ισχυρισμός μας και το δέχθηκαν το αρμόδιο δικαστήριο. Και θεωρούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει ισχυρές πιθανότητες νομικά το δημόσιο σε αυτή την ιστορία. Ωραία. Υπάρχει εδώ και καιρό, αρκετούς μήνες θα έλεγα, μία δέσμευση του κυρίου Γιώργου Βασιλιάδη, του Υφυπουργού Αθλητισμού, όσον αφορά τη νέα τροπολογία που είναι να περάσει, αλλά έχει μείνει ως δέσμευση, που αφορά φυσικά τον Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής και το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής, μεταξύ άλλων, για να αναπνεύσει για το αφημί, για το πολύ πολύ σοβαρό αυτό θέμα που μας απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το καλοκαίρι δεν έγινε. Η νέα δέσμευση που είχε δώσει ο ίδιος και οι συνεργάτες του ήταν για το Σεπτέμβριο. Πλέον έχουμε 24 Οκτωβρίου. Γνωρίζετε κάτι από αυτού, μιας και μιλάμε. Είμαι μέλος της ομάδας αυτής, η οποία έχει συναντήσει αρκετά συχνά με τον κύριο Βασιλιάδη για λογαριασμό του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής, όπως και με άλλα πολιτικά πρόσωπα. Η εκτίμησή μου, η προσωπική, αν θέλετε, είναι ότι ο κύριος Βασιλιάδης έχει καλές προθέσεις, αλλά έχει και αδυναμία να περάσει, βάση περιπτώσει, ως κυβερνητική απόφαση τις προθέσεις του. Να είμαι ειλικρινής, δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, με την έννοια ότι θεωρώ ότι έχουμε δίκιο και αν θελήσει η σημερινή πολιτική ηγεσία να κάνει κάποιο βήμα στον πολιτικό χρόνο που έχει, εν πάση περιπτώσει, ως τις εκλογές, ας το κάνει. Αν δεν θελήσει, ας μην το κάνει. Έχετε δίκιο, γιατί δηλαδή, οι καλές προθέσεις δεν φτάνουν μόνο. Είναι λόγια, ναι, και να δεν σας είναι τίποτα πω, παραπάνω. Εμείς έχουμε, ο Σύλλογος αμήνεται ορθά, έχει τη διοίκησή του, κερδίζει μάχες. Θεωρώ ότι είτε θελήσει η αθλητική πολιτική ηγεσία να κάνει το κάτι παραπάνω, είτε όχι, στο τέλος θα δικαιωθεί ο Σύλλογος, θα προστατευτεί η περιουσία του και θα βρει αυτό το νομικό, ας το πούμε, το νομικά ορθό τρόπο να ανταπεξέλθει, ας πούμε, στις δυσκολίες. Mm-hmm. Αν θέλετε ένα πολύ μικρό παράδειγμα, στην τεράστια οφείλη που πράγματι έχει ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής, μεγαλύτερο από 98% είναι πρόστιμα και προς αυξήσεις. Το λέω ενδεικτικά. Το νούμερο που θα έπρεπε δηλαδή να βλέπουμε ως οφειλή είναι πολύ 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 μικρότερο, έτσι, σε σχέση ακριβώς με αυτό που εμφανίζεται. Αλλά
Δεν θα ήταν μικρό το νούμερο. Αλλά δεν θα ήταν και αυτό το τεράστιο που βγαίνει. Ακριβώς, το οποίο φοβίζει έτσι, πώς να το πω, τον οποιοδήποτε συνομιλητή. Είναι πράγματι ένα μεγάλο νούμερο, αλλά το 95-98% είναι πρόστιμα και προς αυξήσεις, ναι, στις επιχειρήσεις, επειδή κάνει να ασχολούμαι με τις υποθέσεις αυτές, δίνεται η δυνατότητα να υπαχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό τώρα τελευταία ή σε διάφορες άλλες νομοθετικές τάξεις, διαδικασίες. Τα αθλητικά σωματεία και προκειμένως εμάς δεν δόθηκε αυτή η δυνατότητα πολιτικά. Το επιδιώξαμε, ως τώρα τουλάχιστον στα 2-3 χρόνια που μιλάμε με την τωρινή πολιτική ηγεσία δεν έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα. Αν θέλουν να το κάνουν, κέρδος θα έχουν οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει, όχι με ισονομία διεκδικούμε, έτσι, όχι κάτι παραπάνω. Αν δεν το κάνουν και πάλι, στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια. Αυτά τα δικαστήρια. Όλη μας τη ζωή θα μας φάνε. Κάτι τελευταίο. Η τελευταία φορά που βρεθήκατε με τον κύριο Βασιλιάδη και είχατε δώσει και εσείς το παρόν, ναι, ποιο ήταν το χρονικό περιθώριο, ο χρονικός ορίζοντας, δεν ξέρω πώς να το προσδιορίσω. Τέλος Σεπτεμβρίου. Τέλος Σεπτεμβρίου σας είχε πει. Μάλιστα. Ναι. Είμαστε ένα μήνα πίσω, ναι, δηλαδή. Είμαστε ένα μήνα πίσω και είμαστε και χωρίς κάποια είδηση, κάποια διαρροή. Χωρίς κάτι να προκύπτει, ναι, ότι θα γίνει κάτι. Ναι. Μάλιστα. Οπότε, άρα μείναμε στην πρόθεση, στην καλή πρόθεση μείναμε, που δεν μας αρκεί. Ακριβώς. Αλλά σας λέω και πάλι, θεωρώ ότι το κέρδος περισσότερο, γιατί ο Ηρακλής στον δρόμο του θα τον βρει, με τον έναν τον άλλο τρόπο, με οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία, γιατί έχει και δίκιο. Και οι εγκαταστάσεις του, οι αθλητικές θα σωθούν, γιατί έχει και δίκιο. Αν θέλει να κάνει κάποια κίνηση η αθλητική πολιτική ηγεσία και να το εκμεταλλευτεί κιόλας, ας το κάνει. Αν δεν θέλει, ο Ηρακλής θα είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπαμε. Και ξανά συγχαρητήρια για εκείνη τη νίκη που πετύχατε. Δεν έχει περάσει και πολύς καιρός. Και καλή δύναμη σε όλα αυτά, γιατί φαντάζομαι είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο όλο αυτό και για σας και ως φίλαθλος του Ηρακλή. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Οπωσδήποτε, τι να σας πω, είναι και τιμή μου και δική μου και όσων... Και ώρες δουλειάς να υποθέσω, έτσι. Και ώρες δουλειάς, αλλά και χαρά, είναι και περηφάνεια. Είναι γιατί και οι πρόγονοί μας Ηρακλειδείς ήταν και οι επόμενοι από εμάς θα είναι και είναι. Και είναι χαρά, πώς να το πω. Ελπίζουμε να έχουμε την ίδια και καλύτερη συνέχεια και ο Ηρακλής να βρει τον δρόμο του και θα τον βρει τον δρόμο του. Να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι. Και εσείς. Καλό βράδυ.